Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τους τελευταίους 27 μήνες, από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα, σχεδόν 200.000 φορολογούμενοι επισκέφθηκαν την εφορία για να κλείσουν τα μπλοκάκια τους και να τερματίσουν το επιτίδευμα που ασκούσαν. Αυτή η επιλογή να διακόψουν κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για να γλιτώσουν από τις υπέρογες ασφαλιστικές εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου αποτυπώθηκε βέβαια στις φορολογικές δηλώσεις. Ειδικά τα εισοδήματα που δήλωσαν την τελευταία διετία οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατέγραψαν πτωτική τροχιά, καθώς έγιναν καπνός εισοδήματα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τις εκπτώσεις των ασφαλιστικών εισφορών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Εργασίας, οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 5,63% έως 60,56%. Η ισχύς τους ξεκινά την 1η-1η-2019, ενώ δικηγόροι και μηχανικοί ωφελούνται τριπλά από την μείωση των εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική και φάπαξ. Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η οποία άνευα προόπτου αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Μία από τις εταιρείες που έχει εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον είναι η Αμερικανική Caesars Entertainment. Η εταιρεία που εδρεύει στο Las Vegas και διαχειρίζεται περισσότερα από 50 καζίνο παγκοσμίως, συμμετέχει και με δικό της στάντ στο αμερικανικό περίπτερο της 83ης ΔΕΘ. Εκεί το Ελληνικό βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τα στελέχη της εταιρείας να δηλώνουν ότι αναμένουν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 706,30 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,18%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.